Πάμε στον Υφυπουργό Κοινοτομίας. Κύριε Κόκκινε, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Όντως δεχόμαστε αμανωτές επιθέσεις από hackers στην πύλη εμβολιασμού, κύριε Κόκκινε? Τι εννοείται όντως? Καταρχήν αυτά είναι θέματα τα οποία δεν πρέπει να συζητούνται σε βάθος. Απλώς το μόνο που μπορώ να επιβεβαιώσω και εμένα ως εδώ, έχουμε δεχτεί ήδη κυβερνοεπιθέσεις. Τις διαχειριζόμαστε. Έχουν αναφερθεί όλα τα περιστατικά στις αρμόδιες αρχές του κράτους αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι υπάρχει διαδικασία ότι όταν μια χώρα ή μια υπηρεσία μιας χώρας ή ακόμα και ιδιωτικές εταιρείες έχουν κυβερνοεπίθεση, όλα αυτά αναφέρονται, αναλύονται, δίνονται τα δεδομένα των επιθέσεων για να συγκρίνονται με άλλες επιθέσεις στην προσπάθεια να διαγνωστεί η πηγή ή και ο στόχος της κάθε κυβερνοεπίθεσης. Εντάξει. Δεν είναι κάτι το. Δηλαδή είναι εντός, εκτός Κύπρου, από πού γίνονται αυτές οι επιθέσεις? Κοιτάξτε να δείτε. Το να είναι από την Κύπρο είναι το εύκολο κομμάτι να διαχειριστείς, διότι συνήθως είναι κάποια μεμονωμένες προσπάθειες αντόπου. Όμως όταν λέμε κυβερνοεπίθεση σε αυτή την έκταση, μιλάμε για οργανωμένες κυβερνοεπιθέσεις από το εξωτερικό, από οργανισμούς οι οποίοι πληρώνονται για αυτό το πράγμα. Αυτό είναι που συμβαίνει. Εντάξει, δεν θέλω δηλαδή να πω γιατί αυτά είναι θέματα. Όχι, μην πείτε. Απλά ο στόχος αυτών των επιθέσεων ποιος θεωρείται ότι είναι? Θέλουν να κλέψουν προσωπικά δεδομένα, τι θέλουν να κάνουν? Δεν μπορώ να επεκταθώ παραπάνω. Αυτό εδώ είναι κάτι που έχει να κάνει με το κράτος. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ναι, επιβεβαιώνω και ναι, είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση τουλάχιστον μέχρι στιγμή. Μάλιστα. Δηλαδή δεν κλάπηκαν προσωπικά δεδομένα μέχρι τώρα? Μην με βάζετε από πράγματα που είπα από τη στιγμή που λέω είναι διαχειρίσιμη. Ερμηνεύστε το μόνο σας. Εντάξει, το διαχειρίσιμη για την κλοπή δεν μπορώ να το ερμηνεύσω. Αν μας λέγατε ακόμη μία πρόταση, θα ήταν πιο εύκολο να το ερμηνεύσω. Αν κλάπηκαν ή όχι. Δεν έχουμε. Ωραία, να σας βοηθήσω. Ναι. Δεν έχουμε ενδείξεις ότι έχουν κλαπεί οτιδήποτε. Έτσι. Αλλά δεν είμαστε 100% σίγουροι. Ποτέ δεν μπορεί να είσαι σίγουρος στις κυβερνοεπιθέσεις. Μπορεί να ανακαλύψεις ότι μπορεί να μην σου έκλεψαν και να ανακαλύψεις ότι ένα φάιλ έγινε corrupted. Δεν έχει χαθεί. Αλλά δεν έχουμε κάτι για να ανησυχούμε. Ναι, είναι μόνο στην πύλη εμβολιασμού ή γενικότερα δεχόμαστε επιθέσεις? Μα κατά καιρούς δεχόμαστε επιθέσεις. Ναι, κατά καιρούς το ξέρω, ναι. Τώρα, αυτή την περίοδο. Άρα, εντάξει, αυτό το οποίο εγώ αυτή τη στιγμή έχω αναφέρει με βάση τις διαδικασίες είναι αυτά που έχουμε διαπιστώσει πρόσφατα στην πύλη εμβολιασμού. Τώρα, αν είχαμε και αλλού. Δεν είναι κάτι το οποίο γνωρίζω. Δηλαδή τώρα με αυτές τις επιθέσεις μπορεί να εξηγηθούν και κάποιες από τις προβληματικές συνδέσεις με την πύλη εμβολιασμού? Όχι, δεν θέλω να το συσχετίσω. Ούτε ναι. Μπορώ να. Αυτό είναι, πρέπει να γίνει μια τεχνική ανάλυση σε βάθος και να το αναλύσουμε. Μάλιστα. Σήμερα η πύλη γιατί είναι κλειστή, κύριε Κόκκινε? Είναι απόφαση του Υπουργείου Υγείας γιατί αύριο θα ανοίξει για τρεις ηλικίες. Δεν έχει καμία σχέση είναι το κλείσιμο της πύλης με οτιδήποτε. Μάλιστα. Και αύριο πάμε 22-24 και Σάββατο 50, 55 και 56. Ανοίγουν πολλές ηλικίες μαζί. Δεν θα δημιουργηθούν προβλήματα? Η προσπάθεια και οι παρεμβάσεις, οι τεχνικές που έχουμε κάνει είναι τέτοιες που να μπορούμε να έχουμε αυτές τις δυνατότητες. Δηλαδή 50-55 που είναι 5 ηλικίες μαζί, πόσοι δεν έχουν κλείσει? Δηλαδή πόσοι δεν είναι? Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω, δεν είναι θέμα το δικό μας, αλλά το Υπουργείο Υγείας κάνει τους υπολογισμούς του. Είμαστε σε απόλυτη και αρμονική συνεργασία και αυτό έχει συμφωνηθεί. Μάλιστα. Τώρα γίνονται σκέψεις να είναι ανοιχτή μόνιμα μία πύλη για τα AstraZeneca? Όχι μόνιμα μία πύλη, αλλά να ανοίγεται κάποια μέρα της εβδομάδας μόνο AstraZeneca για να καλύψουμε αυτούς οι οποίοι θέλουν να βάλουν AstraZeneca. Όπως είναι και διαθέσιμη κάθε μέρα τα AstraZeneca και στους προσωπικούς γιατρούς. Άρα δηλαδή να είναι για όλες τις ηλικίες? Ναι, αυτό είναι η προσπάθεια. Γιατί απλά δεν είναι όλοι οι γιατροί, δεν συμμετέχουν όλοι οι γιατροί, απλά για να είναι πιο δίκαιο το σύστημα? Και αυτό και γιατί είναι το σωστό για να επιταχύνει το εμβολιαστικό πλάνο και να κρατήσουμε τις πρωτιές τις οποίες η χώρα σήμερα απολαμβάνει. Πρωτιές, εντάξει, δεν είμαστε πρώτοι, είμαστε πιο κάτω. Είμαστε τέταρτοι, εντάξει, πρωτιά είπα, δεν είπα πρώτοι. Μάλιστα. Άρα ουσιαστικά αυτό πότε γίνεται με τα AstraZeneca, πότε ξεκαθαρίζει? Εντός της ημέρας θα το δω με τον Υπουργό Υγείας και στις δυνατότητές μας και ελπίζω μέσα στην άλλη εβδομάδα
να είναι αυτό εφικτό. Θα ξέρουμε εντός της ημέρας. Άρα, την άλλη εβδομάδα, δηλαδή από Δευτέρα, εκτός από το AstraZeneca, θα δούμε να πέφτει κι άλλο μέσος όρος ηλικίας. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό το πράγμα. Εμείς ναι. λέμε τις τεχνικές δυνατότητες της πύλης ποιες είναι και αποφασίζει το Υπουργείο Υγείας και έχουμε μια απόλυτα ομαλή συνεργασία. Πιστεύω ότι έχουμε τη δυνατότητα να πέσουμε. Δεν ξέρω αν το 20 είναι το όριο, το κατώτατο όριο. Είμαστε πάρα πολύ κοντά. Έχω την εντύπωση ότι το 16 θα μας το πούν οι αρμόδιοι του Υπουργείου Υγείας. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κόκκινε. Να είστε καλά.